επειδή ο βοηθός προπονητή Μιχάλης Δραχοβίτσας. Καλησπέρα, Μιχάλη. Καλησπέρα. Μπροστά μας είναι το παιχνίδι με τη Δόξα Λευκάδας. Πες μας δύο λόγια, πώς προετοιμάζεστε στην ομάδα για αυτό το μάτς. Η προετοιμασία μας έχει κάποιες δυσκολίες με κάποιους μικρούς τραυματισμούς, ειδικά ένα σοβαρό τραυματισμό μάλλον του Ζούμπου, ο οποίος χτύπησε την τελευταία φάση του παιχνιδιού με τη Λιβαδιά και θα τον στερηθούμε για τουλάχιστον ένα μήνα. Έχουμε κάποια μικρό προβλήματα τα οποία εντάξει δεν είναι κάτι σημαντικά και προσπαθούμε να προετοιμαστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα για άλλο ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με μια ομάδα η οποία έχει ένα πολύ πλούσιο ρόστερ, με πολύ έμπειρα παιδιά. Όταν ξεκίνησε μάλλον είχε ένα βασικό στόχο να ανέβει η κατηγορία και έρχεται σε εμάς να παραμείνει ζωντανή σε αυτό το στόχο. Είναι τελευταίο παιχνίδι πρώτου γύρου. Εμείς παίζουμε στην έδρα μας, πρέπει να αποδείξουμε ότι είμαστε μια ομάδα πολύ σκληρή και στην έδρα μας, όποιος και να είναι ο αντίπαλος, θέλουμε να είμαστε συνεπείς και να μην κάνουμε άλλη ήττα πέραν από αυτή του ψυχικού. Σας έχουν επηρεάσει τα δύο αρνητικά αποτελέσματα μετά την επιστροφή στο πρωτάθλημα? Σίγουρα, εντάξει, όταν χάνεις και ειδικά χάνεις μάτς τα οποία πάνε κλειστά και τα χάνεις όπως τη Λιβαδιά με καλά στη λήξη, μπορεί να σε επηρεάσει, αλλά θεωρώ ότι οι ομάδες που είναι γερά φτιαγμένες και έχουν βάσεις, στις δύσκολες στιγμές καταφέρουν να συσπυρώνονται και να βγάζουν τον καλό τους σε αυτό όταν πρέπει. Νομίζω ότι και εμείς θα το κάνουμε αυτό το Σάββατο και περιμένουμε τον κόσμο να του υποσχεθούμε και να του δείξουμε ότι θα δώσουμε το 100% των δυνατοτήτων μας και σε αυτό το παιχνίδι. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Να είσαι καλά. Κοντά μας στο Εθνικός BCTV είναι ο Γιάννης Βαβάτσικος. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα. Στο μάτς του Σαββάτου θα αντιμετωπίσουμε τη Δόξα Λευκάδας. Πες μας δύο λόγια για το πώς προετοιμάζεστε για αυτό το παιχνίδι. Καλησπέρα καταρχήν. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι το Σάββατο με τη Δόξα Λευκάδας. Είναι μια ομάδα που είχε μια αλλαγή προπονητή, ήταν ένας πολύ καλός προπονητής. Έκανε και μια προσθήκη την τελευταία στιγμή με τον Κυρίτσι, ο οποίος είναι ένας πολύ καλός παίχτης. Εμείς προετοιμαζόμαστε όλη τη εβδομάδα τώρα δυνατά για αυτό το παιχνίδι. Είναι μια νίκη την οποία ζητάμε και θέλουμε βασικά, δεδομένου ότι η Δόξα Λευκάδας είναι κοντά με εμάς στη βαθμολογία και αυτή το ίδιο θα θέλει να κερδίσει το παιχνίδι όπως είπα. Σας έχει επηρεάσει το γεγονός ότι με την επιστροφή της ομάδας στο πρωτάθλημα, σε επίσημες υποχρεώσεις, έχουμε γνωρίσει δύο ήττες και ακόμα δεν έχουμε νικήσει στο 2015. Εντάξει, θεωρώ ότι οι ήττες είναι μέσα στο πρόγραμμα της ομάδας, αλλά εγώ το βλέπω αυτές τις δύο ήττες ως ένα ξυπνητήρι, δηλαδή να ξυπνήσουμε από αυτές τις δύο ήττες και να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε και τι θέλουμε να κάνουμε. Θεωρώ ότι και δεν μας έχει επηρεάσει σε έναν βαθμό και μας έχει επηρεάσει σε έναν άλλο βαθμό, αλλά όπως είπα, εμείς κοιτάμε να κερδίσουμε τώρα το Σάββατο με την Δόξα Λευκάδας και να πάμε όσο καλύτερα μπορούμε στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.